γιατρέ. Τώρα βλέπουμε τα τελευταία 24 ώρα τον ιό να είναι στη γειτονιά μας, να χτυπά την πόρτα μας. Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο? Ουσιαστικά το τι έχει συμβεί είναι ότι ο ιός άρχισε να μεταδίδεται από άτομο σε άτομο εκτός Κίνας. Αυτό είναι το βασικό δεδομένο. Ναι. Και βέβαια δεν είναι μόνο στην Ιταλία που είναι αρκετά κοντά μας, που είναι μια μεγάλη χώρα και μεσογειακή χώρα, αλλά είναι και στην Ασία, είναι η Κορέα, η οποία έχει και πολύ περισσότερα κρούσματα. Και είναι και η Μέση Ανατολή, όπου και εκεί... Υπάρχουν κρούσματα, αλλά αυτά είναι πιο σποραδικά. Μιλάμε κυρίως για την Ιταλία, όπου έχει διαπιστωθεί ότι εξαιτίας κακής διαχείρισης ενός ατόμου, το οποίο είχε έρθει σε επαφή στην Κίνα και μολύθηκε στην Κίνα, μόλυνε πάρα πολλούς άλλους και άρχισε η μετάδοση του ιού ανάμεσα στην κοινότητα, κοινότητες οι οποίες είναι βόρεια του Μιλάνου. Δεν είναι στο Μιλάνο ο ιός, ο κορονοϊός, και αυτό θέλω να το τονίσω ειδικά για τους γονείς των μαθητών, ναι, που ανησυχούν. Δεν είναι μέσα στην πόλη του Μιλάνου, είναι βόρεια σε 12 πόλεις, μικρές πόλεις και χωριά, τα οποία έχουν ένα συνολικό πληθυσμό 50.000 και αυτός ο πληθυσμός έχει μπει σε απόλυτη καραντίνα αυτή τη στιγμή. Δεν τους επιτρέπεται. Παρά τα αυτά, στην περίπτωση ακριβώς των 12 μαθητών, εκεί τι διαχείριση πρέπει να γίνει? Σίγουρα, με το παρόν πρωτόκολλο το οποίο ακολουθείται από το ECDC, από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Μεταδοτικών Νοσημάτων, και το οποίο ακολουθεί το Υπουργείο Υγείας, οι μαθητές θεωρούνται ότι δεν είναι ψηλού κινδύνου άτομα τα οποία ήρθαν σε άμεση επαφή ή σε πολύ ωραία επαφή, σε συχνή επαφή με τον κορονοϊό. Ναι. Είναι μια ομάδα ατόμων τα οποία πιθανόν να ήρθαν. Δηλαδή δεν είναι ψηλού κινδύνου ομάδα. Συνεπώς, αυτό που πώς επί της πράξης... Αυτό με το πρωτόκολλο που ακολουθείται, ναι, είναι ότι αυτά τα άτομα συνήθως τους δίνονται οδηγίες. Εάν βεβαίως έχει νοσήσει κάποιος, θα μπει υπό παρακολούθηση, mm-hmm, και ίσως και οι υπόλοιποι θα μπουν τότε σε ένα είδος καραντίνας μέχρι να επιβεβαιωθεί ότι αυτό το άτομο δεν είναι. Γιατί πάντοτε όταν υπάρχουν συμπτώματα έχουμε πιθανό κρούσμα κορονοϊού. Συνεπώς λαμβάνονται, λέτε, όλα εκείνα τα μέτρα αυτή που πρέπει να ληφθούν. Αυτή είναι η διαδικασία που θα ακολουθεί. Ανεξαρτήτως αν θα επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για κρούσμα ή όχι. Αν όμως είναι όλα υγιέστατα τα παιδιά και δεν έχουν τίποτα, ναι, τότε θα πας στα σπίτια τους, ναι, αφού εξεταστούν στο αεροδρόμιο, όπως έχει δηλωθεί κιόλας, και αφού τους δοθούν οδηγίες ότι αν αναπτύξουν κάποια συμπτώματα πρέπει αμέσως να δηλώσουν αυτό το γεγονός στις υγειονομικές αρχές. Ναι. Όπως θέλω να τονίσω όμως, ο κίνδυνος είναι πολύ μικρός ότι αυτά τα παιδιά θα έχουν τον κορονοϊό. Ναι. Τώρα, επανέρχομαι και κάτι όμως... άλλο, ναι, έτσι για να καθησυχάσω τους γονείς, γιατί νομίζω οι γονείς βρίσκονται σε αλίμονο, πολύ δικαιολογημένα, ναι, ένταση και στρες, ότι και αν ομιγαίνει το νοσήσει ένα παιδί με κορονοϊό, δεν υπάρχουν τόσες επιπτώσεις όσο ένα ηλικιωμένο με βαρημένο ιστορικό. Άρα δεν πρέπει, ναι, να υπάρχει κατά κρύβια καμία ανησυχία. Ναι. Αυτό συνεπώς ήθελα... μιλάμε για ευάλωτες ομάδες με βεβαρημένο ιστορικό στην και, υγεία και τους. Και ηλικιωμένους κυρίως. Και ηλικιωμένους. Ήδη οι δύο τελευταίοι θάνατοι, όπως ακούσατε και στο ρεπορτάζ που δείξατε, ήταν σε πολύ ηλικιωμένα, άνω των 80 ετών, ναι, και με βαρημένο προηγούμενο ιστορικό και οι δύο. Επανέρχομαι όμως στο αρχικό ερώτημα. Ναι. Θεωρείτε, γιατρέ, ότι είναι έτοιμη η Κύπρος να αντιμετωπίσει ενδεχόμενο εμφάνισης του ιού? Υπάρχουν εκείνοι οι χώροι, βλέπαμε προχτές, αναζητούνταν, λέει, τα κλειδιά ενός σπιτιού που ήταν κλειστό 40-50 χρόνια, δεν ξέρει κανένας. Είναι έτσι, είμαστε έτοιμοι? Υπάρχει μία ανησυχία, τουλάχιστον ως προς τους χώρους απομόνωσης υπό των περιστατικών. Σίγουρα υπάρχουν κάποια ελλείμματα. Νομίζω
Ο Υπουργός Υγείας είπε ότι αύριο θα έχει μια σύσκεψη. Ναι. Πρέπει να λυθούν αυτά τα προβλήματα το συντομότερο. Ίσως μέχρι τη στιγμή είμαστε κάπως καθυχασμένοι, επειδή βλέπαμε τουλάχιστον την περασμένη εβδομάδα. Να είναι μακριά μας το πρόβλημα. Να είναι μακριά και ναι, να βλέπαμε μια κάμψη των κρουσμάτων στην Κίνα. Ναι. Όμως φαίνεται ότι ο κορονοϊός έχει ξεφύγει από την Κίνα. Και ότι είναι πιθανό να, και όπως και η ίδια η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, ότι μια πιθανή πανδημία δεν είναι μακριά. Δεν, πολύ πιθανή. Ναι. Τώρα, γίνονται διάφορες έρευνες, μελετούν οι επιστήμονες, αλλά εδώ πατάμε κουμπιά και είμαστε στο διάστημα. Τόσο δύσκολο πράγμα είναι να εντοπιστεί και να ετοιμαστεί ένα εμβόλιο. Θα χαμογελάσω εδώ, γιατί και εγώ μαζί σας χαμογελώ. Η τεχνολογία δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον ανθρώπινο οργανισμό στην πληρότητα. Ναι. Και θα εξηγήσω γιατί. Γιατί όταν δίνουμε κάτι σε έναν άνθρωπο, έστω και αν η τεχνολογία μας είναι η καλύτερη στον κόσμο και μπορεί να δώσουμε και να πούμε αυτό το φάρμακο ή αυτό το εμβόλιο είναι τέλειο, όπως το κάναμε με τη ψηφιακά στο κομπιούτερ. Ναι. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τα πράγματα είναι ότι ο ανθρώπινος οργανισμός για να παράξει προστατευτικά αντισώματα πρέπει να πάρει ένα εμβόλιο το οποίο να προκαλεί την αντιγονική δράση, όπως λέμε, δηλαδή ώστε να παραχθούν αντισώματα προστατευτικά, διαφορετικά και να είναι ωραίο. Συνεπώς λέτε είναι, θα πρέπει να προηγηθούν κλινικές δοκιμές. Οι μελέτες. Και αυτές οι μελέτες θα πάρουν μερικούς μήνες. Αλλά εγώ δεν προβλέπω να έχουμε ένα εμβόλιο όσο και να είμαστε κοντά, που σίγουρα επενδύουμε πάρα πολλά, πριν από τον Ιούλιο. Συνεπώς δηλαδή, είναι σημαντική η πρόληψη, είναι σημαντικός ο περιορισμός. Σίγουρα. Και είναι σημαντικό να καλυφθούν τα όποια κενά έχουμε εδώ στην Κύπρο. Εκείνο το οποίο θα μας βοηθούσε πολύ με την τεχνολογία θα ήταν περισσότερο στην ανακάλυψη φαρμάκων. Γιατί έχοντας το γονιδίωμα ή το πώς συμπεριφέρεται ο ιός τεχνικά, επιστημονικά, θα μπορούσαμε να κατασκευάσουμε φάρμακα που να κατεπολεμήσουμε τον ιό πιο γρήγορα. Ναι. Αλλά και αυτά θέλουν δοκιμές και αυτά θέλουν κάποιο χρόνο. Βέβαια, τα φάρμακα θα πάρουν μερικές εβδομάδες παρά μήνες. Εδώ είναι η διαφορά. Γιατί ένα φάρμακο μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Γίνονται ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση γίνονται, των φαρμάκων. Υπάρχει ενδιαφέρον από πολλές φαρμακοβιομηχανίες οι οποίες προσπαθούν, αλλά η παραγωγή δεν είναι απλή όσο φαίνεται. Μάλιστα, τα προστατευτικά μέτρα βέβαια θα τα επαναλάβω όμως, γιατί είναι αυτό που έχουμε για τον καθένα μας. Αυτά που λαμβάνει, τα μέτρα που λαμβάνει το κράτος και η κάθε χώρα είναι αυτά που πρέπει να πάρει. Αλλά από εκεί και πέρα και ο καθένας μας ας προστατεύσουμε τον εαυτό μας από οποιαδήποτε αναπνευστική λίμωξη. Αυτό είναι, γιατί ο κορονοϊός είναι μια αναπνευστική λίμωξη. Ναι. Άρα όταν βήχουμε βάζουμε ένα μαντιλάκι μπροστά στο πρόσωπό μας. Πλένουμε τα χέρια μας. Πλένουμε τα χέρια μας. Πάντως, και δεν αποφεύγουμε να είμαστε σε χώρους όπου υπάρχει πάρα πολύ συγχρονισμός, κακός εξαρισμός και υπάρχουν άτομα τα οποία βήχουν. Ναι. Πάντως, δεν πρέπει να το δούμε επιπολαία, ούτε και τα κράτη-μέλη. Είδαμε η Ιταλία, μια επιπολαιότητα, ένας επιπόλαιος έλεγχος καμία που οδηγεί χαλάρωση. Την Ευρώπη. Καμία χαλάρωση. Ναι. Αντίθετα, τα μέτρα πρέπει να γίνουν πιο αυστηρά. Ίσως γι' αυτό θα δουν και αύριο θα γίνει μια αναθεώρηση. Όλες οι χώρες, όπως είδα και στο ρεπορτάζ, αναθεωρούν όλες τα μέτρα τους, γιατί η κατάσταση είναι λίγο, όχι λίγο, αρκετά δύσκολη. Αρκετά δύσκολη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατρέ μου. Εγώ σας ευχαριστώ. Φοβηγκετοποίηση του κέντρου της